Πάμε να καλωσορίσουμε τον Δήμαρχο του Βόλου, τον κύριο Αχιλέα Μπέο. Καλώς ήρθατε, Δήμαρχε. Καλώς σας βρήκα, τι κάνετε. Μ' αρέσει που κοιτάτε, αλλά σημειώνετε κιόλας. Ναι, ακούω αυτά, δεν οφείλεις να φουγκράζεσαι και να συλλέγεις αυτές τις πληροφορίες. Για τους συμβασιούχους ή για τον Μητσοτάκη. Και για τον Μητσοτάκη και για τους συμβασιούχους. Αυτά που είπες. Εσείς βγάλατε πριν από λίγο μια ανακοίνωση, όταν λέω πριν από λίγο, πριν από λίγα λεπτά. Ναι. Αναγγέλλεται με αυτή την ανακοίνωση, πέρα από τη στήριξη στον αγώνα τους για να μονιμοποιηθούν όπως λέτε και με βάση τις κυβερνητικές δεσμεύσεις που είχαν το προηγούμενο διάστημα, αλλά θα φέρετε και ψήφισμα στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα προς έγκριση. Ναι, να ξεκαθαρίσουμε καταρχήν ότι η σημερινή Δημοτική Αρχή αντιμετωπίζει όλα τα θέματα που προκύπτουν με βάση και με διαφορετικό σκεπτισμό και με άλλη ορολογία, θα έλεγα. Δεν αγγίζει, ας πούμε, το πολιτικό σκέλος, πολιτική σκοπιμότητα, κομματική, αν θέλετε, σκοπιμότητα, αλλά αντιμετωπίζει όλα τα προβλήματα σύμφωνα με τις ανάγκες της πόλης και της κοινωνίας. Θα σας πω, για παράδειγμα, ότι πριν 1,5 χρόνο, αν δεν κάνω λάθος, το θέμα με τους πρόσφυγες. Mm-hmm. Δηλαδή, φιλοξενηθήκανε στην πόλη του Βόλου 3 χιλιόμετρα έξω, σε ένα κτίριο με ανθρώπινες συνθήκες, καμία σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, και απέτρεψε η Δημοτική Αρχή να έρθουν στο λιμάνι, αν θυμάστε. Έτοιμοι ήταν πρωτομπυλών. Οι ενέργειες λοιπόν που έκανε, απέτρεψε αυτό το πράγμα να φιλοξενήσει μέσα σε σκηνές, να βλέπουμε αυτά τα έσχη που βλέπαμε στην υπόλοιπη Ελλάδα μέσα στο λιμάνι, στο κέντρο του λιμανιού, γιατί είχαν διορισμένο έναν πρόεδρο, κομματικό, αν θέλει, στέλεχος, που ό,τι έλεγε η κυβέρνηση έλεγε ναι, και εμείς κάναμε την παρέμβαση και είπαμε όχι. Δώσαμε μία λύση και είναι εκεί που είναι και δεν ενοχλούν κανένα και σε ανθρώπινες συνθήκες. Τώρα με τα σκουπίδια. Δεν έχει ανοίξει μύτη. Είναι η μοναδική πόλη σε όλη την Ελλάδα που δεν έχει μύγες, οσμή και δεν μας έχει φάει βρώμα. Μισό λεπτό, σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Γίνεται... Μισό λεπτό. Και αντί να βγούνε... Πάμε λίγο στο πολιτικό πεδίο. Εσείς λέτε θα σταθείτε στο πλευρό, θα σταθείτε τυπικά ή ουσιαστικά. Όχι, θα σας πω. Εσείς πιστεύετε πράγματι στη μονιμοποίηση... Καταρχήν να σας πω κάτι. Του... Είναι η μοναδική εργαζόμενη στην Ελλάδα που είναι πληρωμένη αν έχει κάποιος από τους εργαζόμενους ή θυγόμενους που μας ακούει αντίρρηση ή δεν είναι έτσι, ζητάω, παρακαλώ, να παρεύει. Μέχρι 30 Μαΐου πληρωμένοι όλοι οι εργαζόμενοι, ιδιαίτερα στην καθαριότητα. Όλοι οι συμβασιούχοι, λέτε. Οι συμβασιούχοι και οι υπερορίες. Σε σχέση με τους άλλους Δήμους που δεν έχουν πληρωθεί ούτε το Φεβρουάριο ακόμη. Ναι. Αυτή είναι η σημερινή Δημοτική Αρχή. Έρχεται όμως ο αντίλογος και λέει, βρε άνθρωπε, εσύ που είσαι ο συμβασιούχος, αφού έχεις υπογράψει μια δίμηνη, πεντάμηνη, οχτάμηνη, συνήθως είναι στα οχτάμηνα αυτές οι συμβάσεις, ναι, το ξέρεις ότι θα λήξει η συμβασία σου. Δεν είναι έτσι. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Ναι. Και είναι όπως το λέτε. Υπάρχει ο αντίλογος όμως, ναι, αυτός. Το άλλο σκέλος είναι ότι η ίδια κυβέρνηση έρχεται πριν ένα χρόνο, 1,5, και ανανεώνει αυτές τις συμβάσεις περιορισμένου χρόνου εργασίας και τους δίνει το δικαίωμα να ελπίζουν οι άνθρωποι. Άρα λοιπόν μην κοροϊδεύετε, μην λέτε ψέματα και μην παίζετε με τον πόνο ανθρώπων που έχουν οικογένειες, έχουν καλά, παιδιά. Καλά, και προηγούμενες κυβερνήσεις το κάνουν. Όχι σε τέτοιο βαθμό. Εγώ καταρχήν δεν τοποθετούμε πολιτικά, δεν είμαι υπέρ. Το καταλαβαίνω, αλλά έτσι, θέλω να πω, δεν είναι εγώ έργο που δεν το έχουμε ξανάζήσει. Υπέρ των ανθρώπων που πασχίζουν για ένα μεροκάματο, έχουν πρόβλημα στην οικογένειά τους, έχουν 2, 3, 4 παιδιά και έχουν να αντιμετωπίζουν το προς το ζήν. Εμείς είμαστε υπέρ αυτών των ανθρώπων και γι' αυτό οι σχέσεις μας μαζί τους και, αν θέλετε, η ικανότητα να διαχειριστούμε τέτοια θέματα έχει αποτρέψει στο να βρωμήσει όλη η πόλη. Mm-hmm. Και αντί να βγουν συνάδελφοί σας να πούνε συγχαρητήρια, λένε πώς γίνεται και ο Βόλος είναι καθαρός. Αυτό, ρε, σας αποσχολεί. Πάμε λίγο. Τι ντροπή είναι αυτό το πράγμα. Πάμε λίγο σε αυτό. Στο Βόλο δεν ξέρω, γίνεται παντού αποκομιδή. Γίνεται και στην περιφέρεια, εννοώ. Γίνεται παντού αποκομιδή
Και έχουμε πάντως ρίξει... στο κεντρικό τμήμα που έχω δει. Και έχουμε ρίξει, ακούστε να δείτε. Γίνεται παντού αποκομιδή. Απλά στα κεντρικά σημεία που έχει τουρισμό και αυτό γίνεται πιο συχνά και τακτά διαθήματα. Ωραία. Γιατί έχουμε υποχρέωση. Είμαστε δίπλα στους εργαζομένους, έχουμε μία σχέση. Αυτή η ανακοίνωση που βγήκε, που είναι το ψήφισμα που προτείνει η σημερινή Δημοτική Αρχή προς το Δημοτικό Συμβούλιο, χωρίς πολιτικές αγγυλώσεις, σκοπιμότητες και οτιδήποτε άλλο, γιατί οι περισσότεροι εδώ εκμεταλλεύονται τους εργαζόμενους και τα προβλήματα των εργαζομένων, κύριε Πολύζο. Και πάνε και βγάζουν πανό, διαμαρτυρίες, ουσία μηδέν όμως. Ναι. Εμείς λοιπόν μέχρι σήμερα έχουμε μια συνεργασία με τους ανθρώπους αυτούς, μια κατανόηση, διαχειριζόμαστε μια κατάσταση και υπέρ της πόλης φυσικά, αλλά και είμαστε στο πλευρό των ανθρώπων, γιατί είναι άδικο και αν θέλετε και έχει πολύ πόνο ψυχής κάποιοι άνθρωποι τη σήμερα ημέρα να χάσουν τη δουλειά τους. Τώρα, αλλά είναι θέμα κυβέρνησης, δεν είναι θέμα Δήμου. Αν αυτό θα μπορέσει να συνεχιστεί. Διότι βγαίνουν οι συνδικαλιστές μετά από αυτή την προσπάθεια που καταστρέψαν την που Ελλάδα. Κάναν χθες να βρουν ένα πεδίο συνεννόησης με την κυβέρνηση, δεν τα κατάφεραν. Ότι πλέον τα αμαξοστάσια θα τα αποκλείσουν κανονικά και όχι συμβολικά. Άρα, εσείς πώς θα βγάλετε αύριο, για παράδειγμα, Σάββατο στο κέντρο απορριμματοφόρο, προκειμένου να παραμείνει αυτή η ίδια πολύ καλή εικόνα που θα είναι η εξαίρεση στη χώρα. Εμείς, και κυρία, πού θα κατευθυνθούν οι όγκοι των σκουπιδιών. Εμείς, είναι ένα θέμα. Πολύ ζωγούστη. Θέμα για εσάς. Εμείς πώς, εσείς βλέπετε, το έχετε λυμμένο. Δδεν φοράμε γραβάτα. Καλά, δεν σημαίνει ότι όποιος φοράει ότι γραβάτα. Εμείς δεν σκίζουμε την εφημερίδα. Ναι. Γιατί κάποιοι προηγούμενοι. Αλλά και άλλοι δεν φοράνε γραβάτα δεν και είδαμε πώς σκίζουν. Άλλο αυτό, άλλο αυτό, άλλο αυτό. Μην τα βάζετε με τις γραβάτες και όχι, εγώ βάζω. Να σας πω όμως ότι δεν σας πάει αυτή η γραβάτα. Μονόχρωμη είναι η καλύτερη. Μάλιστα. Σας πάει πιο καλά. Λοιπόν. Να πω λοιπόν ότι τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τέτοιου είδους προβλήματα δεν είναι δυνατόν αυτή την ικανότητα να την διαφημίσουμε. Γιατί τότε γι' αυτό είναι και η διαφορά μας με το μαύρο σκοτεινό παρελθόν της πόλης αυτής και όλους αυτούς τους πολιτικούς που κάνανε εις βάρος των πολιτών και γελάγανε και κοροϊδεύαν τον κόσμο. Εμείς λοιπόν ο Βόλος δεν θα έχει προβλήματα. Έχουμε μία πολύ καλή συνεργασία με τους εργαζόμενους. Έχουν καταλάβει οι εργαζόμενοι ότι δεν τους κοροϊδεύουμε και έχουν καταλάβει ότι η πόλη έχει ανάγκες, τις οποίες αυτές τις ανάγκες θα προσπαθήσουμε όσο πιο ανώδυνα να προσπεράσουμε αυτό το πρόβλημα. Αφουγκραζόμαστε την κοινωνία, τα προβλήματα των συμβασιούχων και θα δούμε τις επόμενες μέρες. Γιατί είναι ένα πρόβλημα που το έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση, αυτή πρέπει να δώσει τη λύση. Στο μεσοδιάστημα αυτό είμαστε εδώ, είπαμε, έχουμε φάρμακο για όλα τα ποντίκια. Ξέρουμε να αντιμετωπίζουμε, να διαχειριζόμαστε καταστάσεις, γιατί είμαστε δίπλα στον πολίτη, στην καθημερινότητα και αγαπάμε την πόλη μας. Τώρα, εδώ βλέπω το ψήφισμά σας. Είναι ένα σχέδιο που θα το υποβάλλετε προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Καταλήγει ότι σε περίπτωση που η κυβέρνηση δεν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, είμαστε αποφασισμένοι να υιοθετήσουμε την επιλογή κυρίαρχη στο σύνολο των ΟΤΑ να κλείσουν οι Δήμοι. Ναι. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια ελλειμμένη απόφαση από την πλευρά της ΚΕΔΕ και θέλω το σχόλιο σας και για τις επιθέσεις που δέχτηκε χθες ο κ. Πατούλης να κλείσετε τους Δήμους. Τι σημαίνει αυτό, για μια μέρα, εγώ συμβολικά, ακούστε για κάποιες ώρες, επαόριστον. Ο Δήμος Βόλου, και το δηλώνω αυτό. Η σημερινή Δημοτική Αρχή, καταρχήν ο Γιώργος ο Πατούλης είναι φίλος μου. Όμως δεν θα εμπλακούμε σε πολιτικά παιχνίδια. Δεν θα κάνουμε αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, όχι στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, σε οποιαδήποτε κυβέρνηση. Γιατί ο Βόλος και η καθημερινότητα δεν έχει να κάνει κάτι με την κεντρική εξουσία. Διαχειριζόμαστε ναι, τα θέματα διαφορετικά. Αλλά ο Πατούλης πάει να πάρει, εσείς βγήκατε χωρίς χρήματα. Αλλά ο Πατούλης πάει να πάρει χρήσμα από τη Νέα Δημοκρατία για να κατέβει στο Δήμο της Αθήνας. Άρα εκ των πραγμάτων ο Πατούλης και άλλοι που είναι σε μεγάλους Δήμους ναι, θα κάνουν πολιτικά παιχνίδια. Θα κάνουν. Εμείς διακολουθήσουμε αυτό το δρόμο. Ναι, αλλά εμείς ακολουθήσουμε εσείς θα συναντηθείτε στη γραμμή την κεντρική. Όχι, εμείς ακολουθήσουμε το δρόμο για το συμφέρον της πόλης μας και όχι για να κάνουμε αντιπολίτευση και να έρθουμε σε κόντρα με την κυβέρνηση. Ο κύριος Καλογιάννης σας πρόλαβε. Τι να κάνει ο Καλογιάννης, να σας γιατί πω. Κοιτάξτε να που σας είναι πω. Και Σιριζέος ο ποια είναι η διαφορά, λέτε για τον Καλογιάννη και τη Λάρισα. Τέτοιους συμβασιούχους ξέρετε πόσους έχει ο Βόλος. 82.
Η Λάρισα, ξέρετε πόσους έχει? Πόσους? 270, αν δεν κάνω λάθος. Πάντως είναι πάνω από 230. Mm. Αυτή είναι και η διαφορά μας. Τέσσερις φορές επάνω. 3,5. Καλά, τι σημαίνει? Πώς μπορεί να είναι υποστελεχωμένη? Όχι. Η υπηρεσία. Σημαίνει είναι επειδή, επειδή είναι δικό τους παιδί, στείλανε εκεί 200-300 και εδώ 70-80 με το ζόρι. Μπορεί να έχετε περισσότερους μόνιμους. Όχι, δεν είναι. Ακούστε, το έχω πόσους ψάξει. Μόνιμους έχει? Το έχω ψάξει, δεν είναι έτσι. Αλλά καλά κάνει. Εμείς αντιμετωπίζουμε από άλλη σκοπιά και με τελείως διαφορετική εικόνα, αν θέλει, τα προβλήματα. Γιατί είπαμε, είμαστε άνθρωποι όλοι στη Δημοτική Αρχή, το 80% που ξέρει να αντιμετωπίζει την καθημερινότητα, επιχειρηματίες, άνθρωποι που έχουν δουλέψει, σε σχέση με κάποιους άλλους δημάρχους και κάποιους άλλους πολιτικούς που δεν έχουν σκίσει εφημερίδα. Αυτή είναι η διαφορά μας και γι' αυτό τα προβλήματα στην πόλη μας τα ξέρουμε να τα αντιμετωπίζουμε και να ωραία, τα διαχειριζόμαστε. Πείτε μου, για να κλείσουμε το θέμα των σκουπιδιών. Χωρίς και των να... Εσείς θα συνεχίσετε να κάνετε αποκομή διαπορημάτων? Η πόλη θα παραμείνει άλλο καθαρή. Αν κλείσει για μια μέρα η και να κλείσει. Θα βγει ο Πράτος, ο Μπέος, ο Θεοδόρου, ο Πολύζος. Θα το ο κάνετε Πολύς. Αυτό. Αμέ. Τι, θα αφήσουμε την πόλη να βρωμήσει? Έχουμε εθελοντικό στρατό που αγαπάει την πόλη του. Και πρώτος είμαι εγώ. Θα φορέσω τα γάντια και απά να μαζέψω. Έτσι είναι σαν να λέτε, χωρίς να χρησιμοποιείτε, εγώ θα το πω, ότι άλλοι δήμαρχοι που δεν το κάνουν είναι άχρηστοι. Όχι, δεν λέω τέτοιο πράγμα. Λέω, είναι σαν να το λέτε όμως. Μα το έχω ξανακάνει εγώ. Και με τα χιόνια και με τα σκουπίδια. Θεωρώ υποχρέωσή μου. Και θεωρώ ότι θα τιμήσω την ψήφο των πολιτών, δεν θα τους προδώσω ποτέ. Γι' αυτό δεν μας βγάλανε. Εάν λοιπόν η πόλη αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα, όποιο και να είναι αυτό, εγώ είμαι ο πρώτος που θα συμβάλλω. Ωραία. Να λυθεί λοιπόν, το πρόβλημα. Διαφημίσεις, ερχόμαστε. Θα δούμε και το ρεπορτάζ που σας δείχναμε λίγο πριν για την πλατεία των Παλαιών, αλλά αυτό είναι το ελάχιστο, γιατί έχουμε και λαμπιόνια, έτσι. Πολλά λεφτά λένε στα λαμπιόνια και ναι. Στο διάκοσμο. Έχουμε βεβαίως την περίφημη ιστορία του κλειδιού. Έχω φέρει ένα να σου δώσω. Φέρατε. Βέβαια. Τα μοιράζεται έτσι θα με τόση ευκολία. Έτσι, ναι. Γιατί θα διάβαζε ένα, έτσι. Ένα κατάλογο πόσο οικουμενικές προσωπικότητες έχουν πάρει μέχρι σήμερα το κλειδί. Και ότι ήταν μια αμφισβητούμενη ναι. Επιλογή. Ναι. Αυτή η προσωπικότητα έχει να κάνει. Όχι, ναι. Μην μου το απαντήσετε. Ωραία, τώρα. Θέλετε μετά. Βάζω το θέμα. Για να έχει ο κόσμος ενδιαφέρον. Βέβαια, ναι. να δημιουργήσουμε μια αναμονή. Ερχόμαστε, δεν αργούμε. Έτσι σε πολύ λίγο. Εδώ είμαστε με τον Δήμαρχο Βόλου, τον κύριο Αχιλλέα Μπέο. Πάμε να δούμε με την περίφημη ιστορία του κλειδιού τι έγινε. Εσείς λέτε, βγαίνει τμήμα της αντιπολίτευσης και λέει ότι δεν δικαιούστε να το κάνετε. Αυτό δεν έχετε την εξουσιοδότηση, όχι μόνο εσείς, αλλά ούτε και ο Θάνος Θεοδόρου, γιατί δεν ήταν αυτή η απόφαση που ελήφθη για την περίπτωση του Εφραίμ. Καταρχήν, μιλώ για την απονομή ναι. Που έγινε πριν από λίγες μέρες στην εκδήλωση λοιπόν, των πολιτικών. Να ξεκινήσω όμως εγώ από πριν τη διακοπή ναι. Που μιλάτε για μια αμφισβητούμενη προσωπικότητα. Και ότι δεν μιλώ εγώ. Ναι, όχι. Όχι, μεταφέρεται. Εγώ τον εκτιμώ, τον έχω φιλοξενήσει πολλές φορές. Μεταφέρεται την άποψη κάποιον αντιπολιτεύσεων. Δεν τους βλέπει ο κόσμος αυτούς. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Καλά τώρα κι εσείς. Γιατί είστε όταν σας λέω δεν τους βλέπει. Αυτή είναι η αλήθεια. Βγαίστε έξω να δείτε. Και δεν θα αναφέρω και τα ονόματά τους. Ξέρετε, για να τους ξεχάσει πιο γρήγορα ο κόσμος. Τι σημαίνει προσωπικότητα για εσάς, κύριε Πολύζο, και για τον κόσμο όλων? Θα το πω σε λίγο. Ο Ομπάμα είναι προσωπικότητα? Να το πω τώρα, επειδή ακούστηκα ναι. Στον αέρα, ότι πήρε ο κύριος Βιδανόπουλος από τις Αλικές και είπαν ότι αν χρειαστεί και ο δικός του σύλλογος. Στα σκουπίδια, στην αποκομιδή, θα έρθουν εθελοντές. Ευχαριστούμε έτσι. Πολύ κόσμο. Πήραν κι άλλοι, ναι. Τώρα λέω επειδή εντάξει, εκπροσωπεί λοιπόν, και κάποιου ανθρώπου. Η πόλη του Βιδανό. Βόλου έχει δημοτική αρχή που με άριστα το 10 παίρνει 11. Στα προβλήματα λοιπόν που έχουν να κάνουν με τη δημόσια υγεία και προβλήματα των πολιτών, η δημοτική αρχή είναι μπροστάρισα, πρώτη στη γραμμή για να δώσει λύσεις. Και γι' αυτό μας επέλεξε ο κόσμος. Πάμε τώρα, είναι προσωπικότητα ο Ομπάμα? Είναι. Μπορεί να τον αμφισβητήσει κανένας. Mm. Ο πρόεδρος της Αμερικής. Ο Πούτιν είναι. Τι προσέφεραν στην πόλη του Βόλου? Εμείς λοιπόν προσωπικότητα κρίνουμε όχι αυτούς τους πολιτικούς απατεώνες ανά τον κόσμο ή αν θέλετε από άλλους που κάνανε παρέα ο Σκοτεινιώτης με τον Μπουτάρη. Δεν τους βλέπω.
τι προσφέρουν στην κοινωνία. Δηλαδή ο Σκοτεινιώτης, ας πούμε, ή ο Μπουτάρης, τι προσφέραν στην Καλαμάτα για να τους τιμήσουν. Λέω λοιπόν, εμείς τι είπαμε. Ο άνθρωπος αυτός στο Βατοπέδι, που εγώ το γνώρισα τώρα, ξέρετε, δεν είναι φίλος μου, αλλά εκτίμησα κάποια γεγονότα. Φίλος δεν ξέρω αν μπορείς να γίνεις με έναν ηγούμενο, αλλά οπωσδήποτε με έχει κάνει. Εν πάση περιπτώσει, και ήρθατε κοντά. Έχω έρθει πάρα πολύ κοντά, τον σέβομαι πολύ όμως, όταν σας λέω πολύ, και έχει, με έχει κάνει να σκεφτώ πολλά, πολλά πράγματα στη ζωή και να τα δω τελείως διαφορετικά. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν τι έχει κάνει στην πόλη του Βόλου, να το πάρουμε έτσι. Εργάζονται αποκλειστικά στη Μονή Βατοπεδίου 150 οικογένειες. Τρώνε ψωμί από τη Μονή Βατοπεδίου. Και αιτία είναι αυτός. Και βέβαια ο Κώστας ο Σκύλας που είναι το δεξί του χέρι σε ό,τι αφορά τις κατασκευές και τα έργα. Δεύτερον, όλες τις πρώτες ύλες τις αγοράζει από την πόλη του Βόλου. Πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Τρίτον, συμβάλλει στους πολύτεκνους, στις άπορες οικογένειες, στα σπίτια γαλήνης για γεύματα και αυτά. Δηλαδή παρέχει ένα φοβερό έργο στην πόλη μας. Και δεν θα τιμήσουμε αυτόν τον άνθρωπο. Ποιον να τιμήσουμε? Ποιον βρε απατεώνες να τιμήσουμε? Να μου τώρα πούνε. Γιατί τους λέτε απατεώνες? Αφού είναι πολιτικοί απατεώνες. Για να μην το ξεκαθαρίσουμε. Ποιον να τιμήσουμε? Κανέναν σύντροφο δικό σας? Από αυτούς που καταστρέψαν και εξαντλήσαν τον ελληνικό λαό. Είχε, αυτό κρίναμε. Το αυτό είχε εξαντληθεί στο προηγούμενο διάστημα. Πάρτε κι εσείς ένα κλειδί, ορίστε. Α, εντάξει. Ορίστε. Χρυσό είναι κι αυτό. Ευχαριστώ. Πάρτε το. Ανοίγει την πόρτα να μην του έχετε δημαρχείου. Παράπονο. Ανοίγει την πόρτα λοιπόν, του δημαρχείου. Τι είναι λοιπόν, να φέρουν όλοι αυτοί, επειδή κοροϊδεύουν τον κόσμο. Το 2016, δεν θυμάμαι ημερομηνία τώρα και αριθμό απόφασης, μου φαίνεται η απόφαση είναι 604-624 του Δημοτικού Συμβουλίου, αποφάσισε να κηρύξει επίτιμο δημότη τον Εφραίμ. Το κάνατε αυτό. Κάνεις λάθος. Η συζήτηση τώρα που κάνουμε, ναι, είχε εξαντληθεί και τότε. Ναι. Εξηγήσατε τους λόγους, ναι, ότι πράγματι συνεισφέρει τα μέγιστα, ναι, 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 στην τοπική οικονομία. Η απόφαση τότε προέβλεπε, πέρα από το τελετουργικό που έγινε, δηλαδή ο πρόεδρος να το ανακοινώσει την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που είχε γίνει, ναι, ήταν 25 Μαρτίου, 28. Ναι. Τέλος πάντων, θυμάμαι, ναι, εκείνες τις, ναι, σε μια από τις δύο επαιτίους. Ναι. Προέβλεπε και αυτό, το να του δοθεί... Οι αποφάσεις, το, ναι, να κάνεις επίτιμο δημότη έναν άνθρωπο, ναι, δεν προβλέπει αν πρέπει να του δώσει μια πλακέτα, ένα κλειδί, ένα... Οτιδήποτε θέλετε να το... Είναι μόνο σε πολιτικό επίπεδο και από εκεί και πέρα διαμορφώνεις. Μπορείς να δώσεις ό,τι θέλει. Το δίνανε... τελετουργικό, λέτε. Έτσι, μπράβο. Εμείς είχαμε μια σειρά από, αν θέλετε, αναμνηστικά ή τιμητικά, ας πούμε, είτε λέγεται κλειδί, είτε ιαργό, είτε πάπυρο, είτε οτιδήποτε άλλο εκτός από την πλακέτα. Που εκείνη τη στιγμή δεν ήταν έτοιμα. Ήταν μόνο η πλακέτα. Και κρίναμε ότι σε μια εκδήλωση που ήταν τιμόμενο πρόσωπο, γιατί όταν έρχεται ένας ηγούμενος βραβεύει κάποια παιδιά πολυτέκνων και δεν τα βραβεύει μόνα, τους δίνει και ένα φάκελο με ένα κομποσκίνι ή με οτιδήποτε έχει μέσα, δεν το γνωρίζω αυτό. Θεωρήσαμε ότι εκεί πέρα έπρεπε να δείξει η πόλη του Βόλου μέσω της Δημοτικής Αρχής, μέσω του Δημοτικού Συμβουλίου, τη μεγαλοψυχία της σε αυτόν τον άνθρωπο. Και συμπληρώσαμε αυτό που δεν είχαμε κάνει γιατί δεν προλάβαμε τον Οκτώβριο του 2016. Τώρα, να μας πούν όλοι αυτοί, γιατί όλο αυτό κάνουν, δεν κάνουν τίποτα άλλο. Κάθονται από πάνω, πάντως αριστερούς ρουφιάνους δεν έχω ξαναδεί, μόνο στο Βόλο. Η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ στο Βόλο, αν αποτελείται από 10 άτομα, έχει 11 ρουφιάνους. Αυτή είναι η δουλειά τους, να ασχολούνται με τον ΠΕΟ, πώς να δημιουργήσουν προβλήματα. Δεν σας περάσει, ρε. Καλά, ρε, δεν θα σας περάσει. Δεν θα σας περάσει. Αυτοί δεν πήγαν. Το πάμε στην δεν θυμάστε, κύριε Πολύζο, το 2015, τότε βέβαια δεν είχα τεθεί ακόμη σε αργία, γιατί που τέθηκα σε αργία αυτοί ευθύνονται, να ξέρει και ο κόσμος. Δεν πήγανε κάτω στην Αθήνα, εδώ πήγανε στον αστυνομικό διευθυντή τότε τον κύριο Τόλια και σταματήσαν το έργο για τις εσοχές και τα παρτέρια στην Ιάσονος και τη Δημητριάδος. Και πήγα κάτω εγώ στο Υπουργείο και σε μία μέρα έλυσα το θέμα. Τι αυτό δεν είναι ρουφιανιά, δεν θέλουν να καταστρέψουν την πόλη. Σε ό,τι σχεδιάζουμε, σε ό,τι κάνουμε. Εκείνοι λένε εμείς θέλουμε να τηρηθεί η νομιμότητα. Ποια νομιμότητα, την κρίνει, ακούστε να δείτε.
την νομιμότητα, την αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο. Ό,τι απόφαση παίρνει το Δημοτικό Συμβούλιο είναι άμεση εκτελεστέα. Απλά αυτοί κάνουν προσφυγές, καταγγελίες και αναφορές για να δημιουργήσουν καθυστέρηση σε αυτό που θέλει να κάνει η σημερινή Δημοτική Αρχή. Να αλλάξει την πόλη. Ήδη έχει αλλάξει σε μεγάλο επίπεδο. Για πρώτη φορά έχω δει αριστερό να πηγαίνει να κάνει το ρουφιάνο στην ασφάλεια. Δεν το έχω ξαναδεί. Δεν πήγε ο Γαργάλας με τον Πατσιαντά. Και ήρθε ο Τόλιος ο Φουκαράς, δεν ήξερε και το σταμάτησα. Λέω, ποιος είσαι εσύ. Πήγα έφυγα τη Δευτέρα και την Τρίτη το απόγευμα ήρθα με τον νόμο και την απόφαση και τελείωσε το θέμα. Αν να σας φέρω παραδείγματα τώρα, δεν λέμε λόγια. Μάλιστα. Λέμε γεγονότα. Αυτός είναι ο σκοπός τους. Να καθυστερήσουν τη σημερινή Δημοτική Αρχή που έχει διάθεση, έχει όρεξη, έχει όραμα να αλλάξει την εικόνα της πόλης προς όφελος των πολιτών. Τι να σας πω τώρα, ακούστε να δείτε. Θυμάστε στα Αστέρια. Στην Αγριά το αντιλιοστάσιο. Ναι, έχετε περάσει από εκεί. Σταματάνε τα παιδάκια, βγάζουν φωτογραφίες, πίνουν νερό. Ένα πάρκο μοντέλο, πρότυπο. Εγώ το χρησιμοποίησα χθες βράδυ αργά και σαν παράδειγμα. Κρυφτήκανε. Πού είναι αυτοί, βγάζαν λατινικούς χαρακτηρισμούς. Εμείς είμαστε εδώ. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε με γνώμονα το καλό της πόλης, των πολιτών. Όχι επειδή πέντε πολίτες έξω από το σπίτι τους δεν τους συμφέρει. Συμφέρει όμως σε 150.000 πολίτες. Όπως την Καραμπατζαμπάκη και Ζάχου. Δεν είναι ντροπή. Πήραμε μία απόφαση. Αυτή η ομάδα των... Η συμμορία των ανθρώπων, οι δήθεν που κατέστρεψαν την πόλη... Θέλω να πω αυτή την ιστορία που έγινε χθες βράδυ. Έχουμε βγει με τα παιδιά μετά το θέατρο. Τον Αθερίδη, την Καρίδη, ο Κάπας, η Αλικάκη. Και πιάσαμε για την πολιτική συζήτηση. Ξημερώσαμε. Και έλεγε ο Κάπας πως στην Αγία Παρασκευή όταν σχεδιάζονταν οι σταθμοί του μετρό είχαν αντιδράσει κάποιοι κάτοικοι και εκεί ο Δήμαρχος είπε αφού δεν θέλουν οι πολίτες δεν θα γίνει σταθμός. Τώρα λοιπόν που έχει απλωθεί αρκετά το δίκτυο του μετρό ζητούν ξανά και λέγανε δεν θέλουμε γιατί σου λέει για ένα-δύο χρόνια θα έχουμε εργοτάξια, θα έχουμε λάσπη, θα έχουμε σκόνη, θα έχουμε φασαρία και έτσι κι αλλιώς. Και τους έλεγα την περίπτωση, δεν ξέρω θα το αναφέρετε αυτό σήμερα, τους έλεγα την περίπτωση εκεί. Στην αρχή διαμαρτυρήθηκαν μήνες οι αντιπολιτεύσεις, οι ίδιοι πολίτες στην περιοχή, φασαρία, λάσπες, έσπασε αυτό το κλαδί από το δέντρο. Έτσι αλλιώς και τώρα πραγματικά είναι και τους έλεγα την περίπτωση. Γιατί μιλάμε τώρα ευρωπαϊκό. Ναι, αλλά εκεί πρέπει ο ηγέτης να βγει μπροστά και να σας και πει και παιδιά, αφήστε με εγώ να κάνω μια προβολή στο μέλλον και να σας πω ότι αυτό που θα γίνει θα είναι καλό. Όχι μόνο αυτό. Εκεί δεν... λοιπόν ο Δήμαρχος της Αγίας Παρασκευής τότε, δεν ξέρω ποιος ήταν. Έκανε το λάθος να. Εξήγησε, Αγία Παρασκευή Αθηνών, μην μπερδεύονται με τη δικιά μας κοινωνία. Εντάξει, το καφού λέω για το μετρό, λοιπόν, για την και να πω κάτι. Το ίδιο γίνεται και εδώ. Δηλαδή, με το ορεινό, είτε λέγεται Πορταριά, είτε Μακρύνης, οτιδήποτε. Διαμαρτύρονται 2, 3, 5, 15, 20, 50, άμα θέλετε, για τα υδρόμετρα, για το νερό, για την αποχέτευση. Δηλαδή, θέλουν αυτοί να μην έχουν αποχαιρετικό δίκτυο και να φεύγουν οι ακαθαρισίες. Να προσβάλλουν το περιβάλλον, τους ανθρώπους. Όχι, δεν σας γίνει το χατήρι. Δεν μας νοιάζει εμάς αν θα έρθουμε σε σύγκρουση με 30 κακομαθημένους που ο Σκοτεινιώτης ή ο κάθε Σκοτεινιώτης έτρεμε. Μόλις αντιδρούσανε, σταματούσαν γιατί φοβόντουσαν μην χάσουν καμία ψήφο. Το ίδιο και στην Αγριά, στα Αστέρια. Και θέλω να δώσω και συγχαρητήρια βέβαια για την κατανόηση των πολιτών στην Αγριά, γιατί είναι εδώ και πάνω από ένα χρόνο, ένα εργοτάξιο, αλλά έχει να κάνει το συμφέρον χιλιάδων πολιτών, είναι άνω κάτω όλοι οι δρόμοι. Ερχόμαστε όμως σήμερα και κάνουμε πλήρη αποκατάσταση του οδοστρώματος, όχι μπαλώματα, και το δίκτυο των ομβρίων. Και πλέον η Αγριά από το Σεπτέμβριο και μετά, θέλω να πιστεύω, δεν θα αντιμετωπίζει προβλήματα, θα έχει καινούριους δρόμους και κάθετη και από τα πάντα. Εκεί και θα τι είναι... πέσατε σε δύσκολο εργολάβο, για να μην πω κακό εργολάβο. Θα σας πω τι έγινε. Ο εργολάβος αυτός πήρε ένα έργο με μεγάλη έκπτωση. Ποια είναι η αλήθεια, γιατί τα ψάχνουν και το καθυστερεί. Που όμως το έργο αυτό είναι δίπλα στη θάλασσα, δεν το υπολόγισε καλά και είχε περισσότερες ώρες εργασίας και περισσότερη δουλειά και βγήκε εκτός προγραμματισμού. Συμβαίνουν αυτά. Όμως... Άρα και εκτός προϋπολογισμού, λέτε. Εντάξει, αλλά θα τα κανονίσει. Ήδη έχει πάρει τα εξώδικά του. Ήδη η ΔΕΙΑΒ και ο Δήμος Βόλου είναι πάνω από όλα αυτά τα προβλήματα και έχουν γνώση οι φύλακες που λέμε. Τώρα από εκεί και πέρα έχουν δείξει μεγάλη κατανάλωση οι πολίτες της Αγριάς. Θέλω να τους πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Όμως
Τα προβλήματά τους σε μεγάλο βαθμό τελειώνουν σύντομα, δεν θα υπάρχουν πλημμύρες, οι δρόμοι θα είναι καινούργοι και θα δούμε μια διαφορετική εικόνα στην Αγρία. Όπως επίσης για το αντλιοστάσιο που λέμε στα αστέρια της Αγρίας, η σημερινή Δημοτική Αρχή, να ξέρετε ότι μπήκε το έργο αυτό, είναι ένα τεράστιο έργο από την Αγχίαλο μέχρι το Βόλο, η σύνδεση, αν θέλετε, γιατί όλα αυτά τα χωριά, η περιφέρεια, όλη αυτή δεν έχει αποχαιρετικό δίκτυο και γίνεται ένας κεντρικός αγωγός, όπως έγινε από το Μαλάκι, πέρασε από Αγριά, Λεχόνια και Βόλο και πλέον υπάρχει αποχαιρετικό δίκτυο. Έτσι θα γίνει και από Αγχίαλο για εδώ. Εμείς λοιπόν έχουμε προγραμματίσει τον άλλο μήνα, επειδή εγκρίθηκε αυτό το έργο, το πήρε το έργο αυτό από το ΕΠΕΡΑ ή περιφέρεια, μιλήσαμε με τον κύριο αγοραστό, συνεργαζόμαστε και δημοπρατείται πολύ σύντομα. Θα κάτσουμε να μιλήσουμε με τους κατοίκους και θα τους πούμε ότι υπάρχουν 1, 2, 3, 5, 10 σημεία που επέλεξαν λοιπόν, οι μελετητές. Πάμε που συμφωνείτε να γίνουν. Μα τι να έχετε να πείτε, τίποτα άλλο δεν ξέρω. Έχω πολύ. Τι να πείτε, απευθύνετε το σπίτι από εβδομάδα. Λοιπόν, να σας πω και ευχαριστώ. Κυρία, την κυρία που είναι, δεν τη βλέπω. Η Μπέση Μάλφα είναι στο στούντιό μας στην Αθήνα. Καλά, τα φιλιά μου να τη πείτε. Ναι. Να τη δω κι εγώ στο γυαλιρί. Τι να κάνουμε, μια λάτρης του γυναικείου φίλου. Για πείτε. Λοιπόν, θα φωνάξουμε τους κατοίκους και θα πούμε, κύριε, από αυτά τα 10 σημεία προτείνουμε εδώ να γίνουν τα αντλιοστάσια. Ώστε μην έρθουν μετά και δημιουργούν προβλήματα. Με συζήτηση, έτσι και λειτουργεί η Δημοτική Αρχή. Αυτοί κάνουν τους δημοκράτες και τους αριστερούς, αλλά είναι οι μεγαλύτεροι φασίστες. Δημιουργήσαν τέτοια προβλήματα. Λοιπόν, να πούμε για να κλείσουμε. Έχετε... Ναι, πείτε, πείτε. Ότι η Δημοτική Αρχή στην καθημερινότητα και στα προβλήματα είναι παρόν. Αγκαλιάζει τα θέματα των πολιτών, κάθε μέρα βρίσκεται στο. Χτες πήγα σε μια περιοχή δεν είχα... και έρχονται και μου λένε κάτι παππούδες, δήμαρχέ μας, 50 χρόνια είμαστε εδώ, δεν έχει περάσει όχι δήμαρχος, ούτε δημοτικός σύμβουλος. Λοιπόν. Να τηλεφωνούν, το κέντρο είναι ανοιχτό, το τηλεφωνικό κέντρο, να δίνουν τα προβλήματα, να τα αντιμετωπίζουμε. Ο Βόλος όλος ξεκινά ένα εργοτάξιο με πολλά προβλήματα, αλλά είμαστε εδώ, φτιάχνουμε γήπεδα μπάσκετ για τα παιδιά, για την νεολαία, γήπεδα ποδοσφαίρου, παιδικές χαρές, νηπιαγωγεία, τα σχολεία που ξεκινάνε το Σεπτέμβριο να μπουν οι μαθητές με καινούργιες αίθουσες και αυτά. Αυτά είναι τα πράγματα και αυτοί προσπαθούν με ενστάσεις, προσφυγές, καταγγελίες να σταματήσουν το έργο. Δεν θα το σταματήσετε, ό,τι και να κάνετε. Και τώρα πλέον, για να το ξεκαθαρίσω, θα τα αρχίσω να τους πλακώσω αυτούς με μηνύσεις. Με μηνύσεις και αγωγές, γιατί έχουν κακία μέσα τους. Μιζέρια. Λοιπόν, δεν αγαπάνε την πόλη. Να κλείσουμε ευχάριστα. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ του Γιώργου. Γιατί μου είπες στην αρχή ότι θα μου έλεγες για την καινούργια ομάδα. Εγώ λέω, είμαι Ολυμπιακός Βόλου. Ολυμπιακός Βόλου, εύχομαι το καλύτερο, αλλά θα στηρίξω μια προσπάθεια που γίνεται από υγιείς επιχειρηματίες να ενώσουν ποδοσφαιρικά την πόλη. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Φιλιά, το ρεπορτάζ. Φιλιά πολλά, καλό καλοκαίρι. Άντε, θα τα ξαναπούμε, πάμε. Όχι, έχουμε το ρεπορτάζ από τα παλιά. Θέλετε να. Όχι, πάμε, ό,τι θέλετε. Να κάνετε σχόλιο. Έχω μετά. Έχω όρεξη σήμερα. Πολύ διάθεση. Είμαι σε φόρμα. Το βλέπω. Σε πάμε στο ρεπορτάζ του Γιώργου Λαμπράκη. Σε χρήση δόθηκε σήμερα από τη Δημοτική Αρχή του Βόλου το πάρκο και ο νέος πεζόδρομος στην οδό Κροκίου στη Συνοικία Παλαιών. Το προηγούμενο διάστημα έγιναν παρεμβάσεις από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου για την ανάπλαση του πάρκου, το οποίο καθαρίστηκε και φυτεύτηκαν λουλούδια και γκαζόν, ενώ τοποθετήθηκαν κυβόληθοι και πεζοδρομήθηκε η οδός Κροκίου με αποτέλεσμα να αλλάξει όψη της περιοχής. Πήραν μία πνοή, μία ανάσα τα μαγαζιά, οι επιχειρηματίες, όπως και εκεί γέμισε κόσμο. Αλλάζει η πόλη από τη μία γωνία στην άλλη. Είμαστε σε καλό δρόμο, προσπαθούμε, ο κόσμος το αναγνωρίζει. Ελπίζω να το αναγνωρίζετε και εσείς οι δημοσιογράφοι και να γράφετε την αλήθεια και να μην προβληματίζεστε, γιατί η πόλη δεν έχει σκουπίδια. Δεν είναι μόνο εδώ η Κροκίου και ο συγκεκριμένος χώρος το παρκάκι, είναι σε όλη την πόλη έχουν γίνει παρεμβάσεις. Να μην ξεκινήσουμε από τα αστέρια Αγριάς που κρύβονται τώρα οι κάτοικοι που είχαν κάνει τότε επανάσταση, ασφαλιστικά μέτρα, με πολιτικά κίνητρα και όχι με γνώμονα το καλό της πόλης. Η Δημοτική Αρχή είναι εδώ, παρόν, σε όλες τις γειτονιές, από τη μία άκρη στην άλλη και προσπαθεί, παρόλη τον πόλεμο που δέχεται καθημερινά και τα προβλήματα που δημιουργούν οι πολιτικοί απατεώνες που τόσα χρόνια είχαν οδηγεί σε μαρασμό αυτή την πόλη, να δημιουργήσουν προβλήματα στη σημερινή Δημοτική Αρχή ώστε να μην αναδείξει το έργο της. Πραγματικά αυτό το σημείο εδώ πέρα, Κροκίο, με Μητροπολίτη Γρηγορίου,
είναι στην είσοδο της πόλης, όπου η κατάσταση, η πριν κατάσταση ήταν σε άθλια κατάσταση. Το πάρκο εδώ πέρα υπήρχαν περίπτερα εγκατελειμμένα, στήλη, σκουπίδια, αυτοκίνητα, άναρχα, μηχανάκια κτλ. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια σημαντική παρέμβαση που έγινε από τη Διεύθυνση της Υγιής Υπηρεσίας, διότι δεν είναι μόνο ο πεζόδρομος που έγινε και το πάρκο. Υπολείπεται να γίνουν οι σημάσεις, να γίνει η μονοδρόμηση της Μητροπολίτου του Γρηγορίου, όπου θα είναι άνοδος πλέον και όχι διπλής κατεύθυνσης, γιατί αυτό θυμίζει ένα highlight να μπαίνουν σε ένα στενό δρόμο δύο αυτοκίνητα αφίπλευρα, γιατί δημιουργούνται προβλήματα και γίνονται και ατυχήματα στην οδό Αλμυρού. Κάτι παραπάνω από ενθουσιασμένοι με την ανάπλαση του πάρκου δηλώνουν οι επαγγελματίες της περιοχής. Έγινε πραγματικά πανέμορφο. Ο κύριος Σταυρίδης εδώ πέρα από οίκο έφυγαν, πήγαιναν όλες οι δουλειές σωστά. Εδώ τα βράδια, ειδικότερα τα προηγούμενα χρόνια, υπήρχε πρόβλημα. Είχε πρόβλημα, ναι. Πολύ βρωμιά. Πολύ βρωμιά. Τώρα καθάρισε, έγινε. Άλλο πράγμα, δεν παίζεται. Η Δημοτική Αρχή του Βόλου είναι αποφασισμένη να συνεχίσει τις παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών, σημείωσε ο τελώνης αργία δήμαρχος Αχιλλέας Μπέος. Εμείς συνεχίζουμε, είμαστε δίπλα στον πολίτη, παρόλο τις αντίξιες συνθήκες, τα οικονομικά προβλήματα. Λειτουργούμε με γνώμονα ένα πράγμα, το καλύτερο, την καθημερινότητα για τους πολίτες που τόσα χρόνια είχαν ξεχαστεί, όπως και η πόλη. Λοιπόν, αυτά στην συνοικία των Παλών. Έχετε κάποιο σχόλιο γι' αυτό? Τα είπατε έτσι. Θα συνεχίσουμε. Θα κλείσουμε την ομάδα. Γιατί τα είπατε πολύ γρήγορα για την ομάδα. Καλά, θα συνεχίσουμε έτσι. Η πόλη ανήκει στους πολίτες. Οφείλουμε να δημιουργήσουμε τέτοιες συνθήκες για τα παιδιά μας, για τους πολίτες, για ένα καλύτερο αύριο. Και όσοι θέλουν να ακολουθήσουν, ας ακολουθήσουν. Οι άλλοι τους έχει ξεχάσει ο κόσμος. Ούτως ή άλλως, κουράστηκε αυτή η πόλη από κουλτουδιάριδες, προοδευτικούς και πολιτικούς απατεώνες. Καλά, η κουλτούρα δεν είναι και κάπου. Ναι, κουλτουδιάριδες μας έφαγαν. Βάλανε μέσα 7,5 εκατομμύρια τον καλλιτεχνικό οργανισμό του Δήμου Νέας Ιωνίας. Τι μάσες κάνανε εκεί. 7,5 εκατομμύρια. Να καταλάβει ο κόσμος. Να σας πω, 2,5 χρόνια είστε Δημοτική Αρχή. Βγάλτε τα... Το ξέρουν αν τα βγάλαμε. Να τα πάτε στην εισαγγελία. Να τα πω. Όχι μόνο να τα... έχω στείλει, κύριε. Όχι, κάνετε λάθος. Να τα λέτε από τα έχω στείλει στην εισαγγελία από το 2015. Να ελέγξει. Έχουμε. Δεν ξέρω. Δεν θα κάνω εγώ τον έλεγχο. Ούτε θα κρίνω την εισαγγελική αρχή. Δημάρχε, εγώ έχω πείτε στείλει 11 φάκελους. Για την ομάδα. Γιατί, για, ναι, ένα λεπτό. Γιατί γίνεται έχω μεγάλη συζήτηση για την ομάδα. Στην εισαγγελία και στον πρόεδρο Πρωτοδικών ένα φάκελο με 11 υποθέσεις. Ωραία. Για όργια, για έσχη, για εκατομμύρια ευρώ. Και θα πω και κάτι. Τα 2,5 χρόνια που λέτε, παραλάβαμε 6 εκατομμύρια, εκ των οποίων τα 6 δεν ήταν 6, ήταν 2.800, γιατί χρωστάγαν 3.200. Και σήμερα έχουμε 17,5 εκατομμύρια ταμείο. Και κάθε μέρα κάνουμε έργο. Παρέχουμε, αν θέλετε, όχι μόνο δουλειά, υπηρεσίες, αλλά είμαστε δίπλα σε ό,τι συμβεί. Ωραία. Με 17,5 εκατομμύρια ταμείο. Τώρα εσείς είπατε πόσο αγαπάτε τις κυρίες, ναι, και πόσο τις σέβεστε. Τις λατρεύω. Ναι, αλλά τώρα στερούμε χρόνο από την κυρία Μάλφα. Πού είναι, βγάλτε την σένα να τη δω. Δείξτε, μπορείτε να μας τη δείξετε εδώ για να πούμε μια... Μας να ακούει. Το κορίτσι. Μα, να σας πω, όχι μόνο μας ακούει. Μπέση μου, έλα, καλησπέρα. Πω, και γεια σου, βρε κόρη. Ο ξανθός άγγελος. Από Αθήνα βγαίνει. Είναι από το στούντιό μας στην Αθήνα την Τετάρτη. Θα πάμε να τη δούμε μαζί όμως τον μπαμπά, μην ξαναπεθάνει Παρασκευή. Αν είμαι εδώ, έχεις το λόγο μου, θα πάμε. Και θα βαράμε και παλαμάκια. Μα είμαστε... η Μπέση τα καλοκαίρια της τα έχει περάσει στην Αγίαλο. Α, όμορφη Αγίαλο. Το καλοκαίρι τώρα στη γιορτή κρασιού Μπέση με την ευκαιρία. Έλα να απολαύσει Πάολα και Μάκη Δημάκη. Για νούμερο ένα κουλτούρα μιλάμε, από εκεί ξεκινάμε εμείς. Η κουλτούρα. Λοιπόν, Μπέση μου, Πάολα και Μάκη Δημάκης. Συγγνώμη, Μπέση, ένα δευτερόλεπτο να κλείσουμε. Λέγε. Για την ομάδα. Υπάρχει κινητικότητα. Τι γίνεται? Καλά, δεν το συζητάμε. Μεγάλη κινητικότητα. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι αν συνεχίσουν έτσι αυτοί οι επιχειρηματίες με αυτά που έχουν εξαγγείλει και υλοποιηθούν αυτά που λένε, νομίζω ότι οδεύουμε μαθηματικά στη δημιουργία μιας μεγάλης και πανίσχυρης ομάδος στην πόλη αυτή, που θα ενώσει και ποδοσφαιρικά πλέον την πόλη. Με οργάνωση, αθλητικές υποδομές. Αυτό θα συμβεί την πρώτη χρονιά? Όχι, θέλω να πιστεύω, σύμφωνα με την πορεία που θα έχει. Να το δούμε όμως.
Αν το είπανε και εξάλλου και μόνοι της, ότι αν δεν αγκαλιαστεί αυτή η ομάδα και δεν αγαπηθεί από τον κόσμο του Βόλου και δεν έχει επιτυχίες αγωνιστικές, θα πάρουν το καπελάκι τους και θα φύγουν. Θα τα πούμε ξανά για την ομάδα. Ευχαριστούμε, πάντως, Δημάρχε. Να ευχηθώ καλή επιτυχία πρώτα στον Ολυμπιακό Βόλου και ελπίζω να βρει. Για την νίκη δεν έχετε σχόλιο που άλλαξε σελίδα. Που... Όχι, θα πω και για την νίκη καλή επιτυχία, αλλά για τον Ολυμπιακό Βόλου, επειδή έχει, αν θέλετε, διοικητικό αδιέξοδο και έχει ταλαιπωρηθεί τόσο με κάτι φρούτα περίεργα στυλ Μποτσιβάλη και Τσιμπανάκου, εύχομαι να βρει το δρόμο του και μακάρι να πρωταγωνιστήσει και να ανέβει στη Β' Εθνική. Το ίδιο και στη νίκη Βόλου, είναι ευχάριστο που ο κύριος Τζίμας, ένας περαστικός από εδώ, τον στείλαν στο σπίτι τους και εύχομαι καλή δύναμη και καλή επιτυχία στη νέα διοικούσα επιτροπή της νίκης να βγει το δρόμο της. Το ίδιο και στον Ολυμπιακό Βόλου, γιατί με Τσιμπανάκο θα μου πεις αυτό αξίζει στους φαρμακοποιούς και σε κάτι άλλους που δημιουργήσαν το πρόβλημα. Ευχαριστούμε, ο Τσιμπανάκος. Δήμαρχε, αλλά καλό καλοκαίρι αν δεν τα ξαναπούμε. Καλά, εμείς τελειώνουμε αργά. Τέλος Ιουνίου. Τελειώνετε αργά, θα τα ξαναπούμε. Να πάρουμε και λίγο χρώμα. Υγεία σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά, I love Βόλος. Καλό καλοκαίρι.